Before our students come down, they're on their way down. Before they come down, I ask you kindly to put your cell phones on vibrate for the next hour. Your children are the most important thing for you. As we had said before, and I've said numerous times, your job can replace you in 10 minutes. Your family cannot. So at this time, please put your phones on vibrate so that your attention will be solely on your child. Please know that the content of this play is very difficult for them. Not that I'm making excuses. So be patient, and I know they will give us a great performance. Good morning. At this time, we ask that Father Gregory, our superintendent of our school, please come up and lead our children as we stand for the opening prayer. All together, our Father, who art in heaven, all together. Πατριμόνι, πατριμόνι, ο έντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μπράβο, παιδιά. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε ελληνικό σχολείο, έτσι. Δεν το ξέρουμε το Πάτρι μόνο στα αγγλικά, αλλά το ξέρουμε πολύ ωραία στα ελληνικά. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Να ευχηθώ καλή γιορτή σήμερα τη 28 Οκτωβρίου που γιορτάζουμε το θάρρος και την γενναιότητα των Ελλήνων σε εκείνες εποχές που είπαν το όχι. Και πάντοτε εμείς έτσι αγωνιζόμαστε να φέρουμε αυτές τις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της γενναιότητας των προγόνων μας και στα παιδιά μας. Έτσι, συγχαρητήρια κυρία Μπέτση, διευθύντρια, συγχαρητήρια στον διευθυντή του σχολείου, συγχαρητήρια στους δασκάλους και συγχαρητήρια και στους γονείς. Έτσι, σε εσάς τα συγχαρητήρια και στα παιδιά μας βέβαια, τα πολλά συγχαρητήρια που ετοιμάσαν όλη αυτή τη γιορτή που θα δούμε. Μαζί μας είναι και οι τρεις καθηγητές από το Λύκειο Λαμίας, το ΕΠΑ Λαμίας, και ήρθανε με ένα πρόγραμμα συνεργασίας για να δούνε πώς είναι το σχολείο μας, το διάσημο σχολείο της Ελλάδας, στην Ελλάδα. Είναι γιατί είμαστε διάσημοι στην Ελλάδα, ξέρετε. Άντε, καλή γιορτή. Please remain standing. I apologize for the pledge of the Greek national anthem. On behalf of all of the administration and myself, we welcome you here today. We hope that you enjoy the show that the children have put on for you. Σήμερα είναι μέρα που τα παιδιά πάντα στάνονται περήφανοι που είναι Ελληνάκια.
πάντα είναι έτσι και είναι Αμερικανά και είναι δεύτερο, τρίτη γενιά και υπάρχουν και παιδιά που δεν έχουν καθόλου τον ελληνικό background. Και σήμερα θα τους δεις να μιλάνε την ελληνική γλώσσα με θάρρος και με αγάπη. Και τότε πάντα να είμαστε έτσι. So I know δεν ήθελε να με ακούσετε εμένα, ήθελε να δείτε τα παιδιά σας. So, σήμερα να δείτε τα παιδιά σας. Ευχαριστώ που ήρθατε και ευχαριστώ που πάντα έχετε πίστη σε εμένα. Thank you. Ένα ιερό χρέος μας έχει συγκεντρώσει σήμερα εδώ όλοι εμείς, πολίτες, μαθητές και δάσκαλοι. Συγκεντρωθήκαμε 83 χρόνια μετά για να αποδώσουμε φόρο τιμής στους αθάνατους ηρώες του έπους που άρχισε να γράφεται στις βουνοκορφές της Πίντου τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου το 1940. Μαζί όμως με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, το σχολείο μας τιμάει τον Αγίο Δημητρίο, ένα σημαντικό Άγιο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας μας, η μνήμη του οποίου γιορτάζουμε στις 26ης Οκτωβρίου. Πολεμική μηχανή και το Σεπτέμβριο του 1930 επιτίθεται να αναλαμβάνει την εξουσία στη Γερμανία καθώς και ο Μουσολίνη στην Ιταλία και οι δυο τους έχουν επιβάλει στους λαούς τους φυσικά δικτατορικά καθεστώτα. Ο φασισμός απειλεί την ειρήνη. Ο Χίτλερ ήθελε με τη βία να καταπατήσει την εθαφρική ακεραιότητα των κρατών, να περιορίσει και να θυμώσει την ατόμικη και εθνική ελευθερία. Την ελευθερία των ιδεών, του λόγου, του αποφασάσεων και των πράξεων, ο ελευθερός όμως κόσμος δεν ήθελε να δεχτεί και να υποκύψει σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Έτσι ξέσπασε η θύαλα το Παγκόσμιο Πολέμου. Άρχιζε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο αιματηρότερος πόλεμος που γνώρισε η ανθρωπότητα. Οι λαοί παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα. Ο γερμανικός στρατός προλάβει. Τη μία μετά την άλλη, οι χώρες της Ευρώπης πέφτουν στα χέρια του Χίτλερ. Πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί με πλούσια ιστορία και πολιτισμό στενάζουν κάτω από τη βαβάρη πότα του φασιστικού άξονα. Η μικρή Ελλάδα στέκεται με δέος μπροστά σε αυτή τη νέα
κοσμοχαλασία. Πρότιμα να αποφύγει τη θεομήνια του πολέμου. Αν και ο δρασίδηλος απειλισμός της Έλλη από τους Ιταλούς δεν της αφήνει και πολλά περιθώρια. Στις 5 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ιωάννης Μεταξά δέχτηκε μια απρόσμενη επίσκεψη στο σπίτι του. Κύριε Γιώργο, είναι ο Ιταλός πρέσβης, ο Κόμις Γκράτσι. Ο Κόμις Γκράτσι, στήσεις το πρωί. Μάλιστα. Τι να θέλετε τώρα? Κρατάει ένα φάκελο και φαίνεται πολύ ανήσυχος. Επιμένει ότι είναι ανάγκη να δει τον κύριο Πρωθυπουργό. Μα τέτοια ώρα? Ναι, και επιμένει. Φαίνεται πολύ βιαστικός. Καλά, εντάξει, θα δώσω τον κύριο Μετάξα. Εσύ πέσα τον σύσσαλα και πέσε του κάτι. Κύριε Γιώργο, κάντε γρήγορα. Πρέπει να πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό. Πρώτη φορά τον βλέπω έτσι σοβαρό και αμήλυτο. Μην είσαι όσα γνώσω τον κύριο Πρωθυπουργό σχέσια. Πολύ καλά. Να περάσει ο Κόμις Γκράτσι. Grazie Carabiniero, buongiorno signor rappresentante, come stai? Non mi sono aspettato un po'. Κύριε Εμμανουέλε, και είναι η πρώτη φορά που μου χαιρετάστε στην Ιταλικά. Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, υποβάλλω τα σέβη μου καθώς και τους ολοθερμούς προσωπικούς ερωτισμούς του κυρίου Τσάνου. Ευχαριστώ και ανταποδίδω. Ξέρετε κάτι κόμητα, τόσες φορές έχετε έρθει εδώ, μα ποτέ στις 3 τα χαράματα και μάλιστα δευτεριάτικα. Και ποτέ δεν σας είδα τόσο σοβαρό. Θα προκειτάει ασφαλώς για κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, βέβαια, πρόκειται αλήθεια για κάτι σημαντικό. Αρκετά σημαντικό θα έλεγα, θα είμαι σύντομος. Κύριε Πρόεδρε, έχω εδώ μια προσωπική επιστολή του κυρίου Μουσολίνη. Έχω αυστηρές εντολές να παραδώσω στα χέρια σας και μόνο. Περιτίνος, κύριε Γκράτσι. Θα επιθυμούσα να δείτε μόνο σας, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, είναι ήδη μεταφρασμένα στα ελληνικά. Δεν είναι δυνατόν, μου ζητάτε να επιτρέψω σε στρατεύματά σας να περάσουν σε ελληνικό έδαφος και να κρατήσουν καιρείς στρατηγικές θέσεις. Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε. Και ποια στρατηγικά σημαία θέλει να καταλύνει η Ιταλία? Δεν γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε. Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τα εδάφη αυτά θα υπερασπιζόνται οι προγίνοι μας εδώ και χιλιάδες χρόνια τώρα. Είναι φροντισμένα με αίμα ηρών. Όχι, η Έλλας δεν πρόκειται να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Κύριε Γκράτσι, δεν μπορώ να αναλάβω τέτοια ευθύνη επέναντι στη ιστορία. Όχι.
Κύριε Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένος. Αν δεν δεχτείτε τα ιταλικά στρατεύματα, θα εισβαλούν εις το ελληνικό έδαφος την εκτήν πρωινή. Πόλεμος, λοιπόν. Να σας αφήσω να το σκεφτείτε μερικά λεπτά, ίσως. Τότε, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Πήρατε την απάντασή σας, κύριε Πρόεδρε. Τότε, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Τη στιγμή αυτή βρισκόμαστε σε πολεμική εμπλοκή. Λυπούμε ειλικρινά. Αντίο σας. Όλη τη νύχτα ο Πρωθυπουργός Μεταξάς και οι Έλληνες αξιωματικοί συνεδρίαζαν. Σημερώματα 28 Οκτωβρίου 1940. Οι σιρήνες του πολέμου απλώθηκε γρήγορα παντού. Οι σιρήνες του πολέμου, οι καπάνες ηχούν. Πόλεμος! Η Ιταλία κήρυξε το πόλεμο στην Ελλάδα. Ένα ρίγο διαπερνά τη ραχοκόκαλα της Ελλάδας. Ακούστε το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν. Εδώ, αραβιοτομικό σταθμό Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάδα από τις 6 της πρωινής της σήμερα βρίσκεται σε εμπόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία. Μεταδίδομεν στο πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγείου. Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής σήμερα τα ιδιαίτερα τμήματα αποκαλύψεως της ελληνοαλβανικής Μεσορίου. Εφηβείες, εφηβείες. Μπορείς να μου πεις μία εφημερίδα. Ευχαριστώ. Καλή βασίλε και ο σημερινού γύρισου αυτού που φέρε και οπότε η Δύση ήταν την έλυση την. Δεν το λέτε με το πόλεμο. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο πόλεμος φαίνεται αναπόφευκτος. Όμως ο Λίνας έχει καιρό και ήταν σίγουρο ότι ήθελε την όρεξη του Χίτλερ. Πώς να τα βάλουμε με αυτούς? Αυτή είναι εκατομμύρια και εμείς μεθυμένοι σε βάχτινα. Και έχουν όπλα, κανόνια και πλοία. Μόνο τα αεροπλάνα τους θα μας κάνουν την ζημιά. Εγώ πιστεύω ότι θα τους κερδίσουμε. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Αυτόν το πολέμο δεν τέλει ο Θεός. Η κήρυξη του πολέμου σκόπισε ένα φοβερό ενθουσιασμό στην ελληνικό λαό. Στον βορέτσο κύμα θυμίδησαν τους δρόμους τα πλήθη. Λες και ήταν μέρα γιορτής, πηγαίνοντας να καταθούνε στο στρατό. Σκαφάλωναν στα τραμ, στα λεωφορεία και κρέμονταν σαν σαπίδια στα φίλια. Ενώ μια πολεμική κλαδί σωνούσε
στην ατμόσφαιρα. Όχι, όχι. Πείμα Οκτωβρίου 1940 του Γιάννη Ρίτσου. Ανοίγουν τα παράθυρα και όσοι μένουν χαιρετούν αυτός που φεύγουν και φεύγουν όλοι. Γεμίσαν οι πόλεις τύπανα και σημαίες. Όρθι η αυγή συμμεστολίζει τα όνειρά μας και η Ελλάδα λάμπει μες τα φώτα των όνειρων μας. Ο ήλιος πλημμένος με το καθαριό πρόσωπο στραμμένο στον άνθρωπο χαιρετάει τους δρόμους που τραβούν στη μάχη. Αυτοκίνητα περνούν γεμάτα πλήθος, αποχαιρετούν στις πόρτες και ύστερα γελάνε. Ύστερα ακούγονται τα άρβυλα συνάλφατο, το μεγάλο τραγούδι του αντρίκειων βημάτων, που μακραίνει και σβήνει στους φως του βραδινού σταθμού, με τα χαμηλωμένα φώτα. Εκεί τα τρένα περιμένουνε, θυρίζουν για λίγο έξω από την πόλη. Ακούγονται οι αποχαιριστήριοι πυροβολισμοί και ύστερα όλα σοπερά και περιμένουν. Δεδιάζουν τα τεφαλαία περαιτήματα. Νικούμε, νικούμε. Πάντα νικίζει το δίκιο. Μια μέρα θα νικίζει ο άνθρωπος. Μια μέρα η λευτεριά θα νικίζει το πόλεμο. Μια μέρα θα νικίζει μα για πάντα. Φαίνεται πως ο Μουσολίνι δεν ξέρει καλή ιστορία. Δεν ξέρει πως τούτος ο λαός, ο μικρός, ο μέγας, γέννησε και ανθρώψε με μαραθώνομαχος και σαλαμινόμαχος, κοτρόπα και δράκος. Δεν ξέρει πως η ψυχή του λαού είναι αδουλώτη στο ψύχρο τηλεγράψημα του Μουσολίνι. Ο λαός μας πάντα απάντα με μία αποφασιστική κραυγή. Όχι, όχι, δεν τα παραδοθούμε. Όχι, θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε. Πείμα ο λαός του Γιάννη Ρίτσου. Τούτος ο λαός αφενήμων δεν ξέρει πολλά λόγια. Σοπαίνει αϊκούει και όσα του λες τα δίνει κοντολόγια. Και κάποιο βράδυ πέσχοντες υψώνει το κεφάλι και αστραφτούν με τα μάτια του και αστραφτεί όλο στο πάλι. Και φεύγουν τα μάτια τους σ' όλο το μέγα βάθος, σαν πως Ανάστασης και μια μετά από το Άγιο Πάθος. Νάτος, περνάει ο αδούρωτος στρατός της διακριοσύνης και πάει να σβήνει όλη τη γης με σάρι και άστρα ειρήνης. Και ως πάνω του στα δευτεριά πάνοντας ανατέλει, φουσκώνει η άκρατη καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλι. Οι Έλληνες φαντάροι Ατρομήτη ΕΝΕ μάχονται ηρωικά στα βουνά της Πίντου, αψηφώντας την αρνητική υπεροχή του εχθρού, αψηφώντας τα χιόνια και τη φοβερή παγωνιά. Είναι συγκλονιστικό το ποίημα που έγραψε ο Νικηφόρος Βρετάκος για τις γυναίκες της Πίντου μάνα και γιος. Στις ιστορίες στο Βιάσολο, Ορφέος ο γιος πολέμησε και η μάνα κράτησε τα φωνά. Ορφέος τον στεκεί ο γιος της Μπρούντζος, χιόνι και σίδερο, και ο χωρέγγε η Πίντος. Στον άρχιο βιώνησε ο σιωτή. Τα φαράγια κατέθεσαν τραβουλία και αναπήθαναν τα έλετα και χόρευαν οι πέτες και όλα φώναζαν είτε πέμε σε λίνον,
Φωτεινές σπαθές οι ψυχές στενούναν, ορίζοντα ποτάμια πισοβρόμησαν τα φύη με τα κίνητα. Και οι μάνες τα κοφτά κρεμνά σαν Παναγιές τα ανέβαιναν, με την ευχή στο νόμο τους κατά το γιο πηγαίναν. Και τις αεροτραμπάλεις ο άνεμος φορτωμένες, και έλυνε τα τσεμπέρια τους και έπαιρνε τα μαλλιά τους. Και έδαινε τα φουστάνια τους και τις πέθα κουπούσε. Με αυτές ανδροπατάγανε ψηλά πέτρα στην πέτρα και ανηφορίζαν στη γραμμή. Όσο που μέσα στα σύννεφα χάνονται ενορθωμέτωπες η μία πίσω την άλλη. Και το θαύμα έγινε. Ο ιταλικός στρατός όχι μόνο δεν προχώρησε ούτε ένα μέτρο στο ελληνικό έδαφος, μα άρχισε να υποχωρεί. Η κατάληψη δύσκολη στην 26η μέρα από την αρχή του πολέμου ήταν η απαρχή μιας τρομακτικής πορείας. Αγίοι Σαράντα, Αρχιόκαστρο, Χιμάρα. Το ίδιο θαύμα έγινε για μία άλλη φορά στον ίδιο τόπο από τον ίδιο λαό το 1821. Ήταν γενναίο παιδί με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το πιστόλι του. Με τον αέρα του Νάνδρα στην περπατησιά και με το κράνος του γυαλιστερό σημάδι με τους στρατιώτες του δερμά δεξιά και την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του. Φωτιά στην άνομη φωτιά με τμήμα πάνω από τα φρύδια τα βουνά της αγωνίας φροντίξανε. Τα αστέρα λουμίσαν χιόνι να ξεκίνουν. Το κορμί του συμπόρου να βάλω της αυγής και το στόμα του μικρό πουλί ακελάιδιστο. Και τα χέρια του ανοιχτές πλατείες της Ερημιάς. Φροντίξαν τα βουνά της Αγωνίας. Δεν έκλαψαν γιατί να κλάψουν ήταν ένα παιδί. Μάνα, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Ναι, μάνα, και εγώ το ίδιο. Ας καθίσουμε λίγο εδώ να ξαποστάσουμε. Να βάλουμε μία στάλα νερό στο στόμα μας. Να φάμε και μία μπουκιά ψωμί. Δεν είναι ώρα για ξεκουραστή και σχόλια. Έχουμε πόλεμο. Μπρος, σηκώστε τα μπουγαλάκια σας και πάμε. Μα γιατί πρέπει κάθε μέρα να κουβαλάμε πολεμοφόρια και τρόφιμα. Τόσους άντρες έχει ο στρατός. Και γιατί δώσαμε όλα τα μάλινα ρούχα του συγχωρεμένου του πατέρα μας και τις κουβέρτες του στρατώτες. Εσείς δώσατε μάλινα και κουβέρτες. Άλλοι έδωσαν τα χέρια τους, τα πόδια τους, τα μάτια τους και άλλοι έδωσαν τη ζωή τους. Καταλάβετε λοιπόν όλες ότι η πατρία σας χρειάζεται. Έχεις δίκιο, μάνα, μα συγχωρείς. Απλώς μας κούρεσε αυτό το πηγενέλα πάνω στα καταράχια από το ένα κουρφοβούνι στο άλλο. Μπορεί να κουραστήκατε, μα αντέχετε. Σας ξέρω καλά, κόρες μου είστε. Εγώ σας μεγάλω. Ναι, μάνα, εμπρός αδερφές μου. Πάμε γρήγορα πριν μας προλάβει ο χιονιάς. Οι άντρες έχει πάνω πολεμούν με γενναιότητα και χρειάζονται μία μαλλινή φανέλα, μία ζεστή κάτσα και ένα ζευγάρι γάντια. Μα έχουμε δουλειές στο χωριό. Ακούστε καλά, με το ζόρι καμία σας να μην έρθει. Είστε γυναίκες της πίνης. Έχουν δίκιο οι προγόνες μας. Αυτός ο τόπος δεν φοβήθηκε κανέναν του Τιτάνο.
δεν έσκυψε το κεφάλι ούτε αλίπασα, ούτε στον Τούρκο Σουλτάνο. Θα βοηθούμε τώρα τους μακαροναδές. Κι εγώ δεν φοβάμαι, μα σκέφτομαι τη δύσφυρη τη Δέσπο, τι έπαθε χτες. Τι έπαθε, δεν έμαθα. Μήπως προλαβαίνω να μάθω και τίποτα με τόσες δουλειές. Κουβαλούσα μία στάνα νερό για τους φανταρούς μας. Οι Ιταλίτες έριξαν δύο σφαίρες, μία τρύπησε τη στάνα και χύθηκε το νερό. Και μία τρύπησε τα σωθήκια της και χύθηκε το αίμα της. Καημένη Δέσπο. Τη βρήκε δύο ώρες αργότερα μισοπεθαμένη η Αργυρό του Χριστοβασίλη. Νερό της φωνάξε η Δέσπο, νερό! Και όταν η Αργυρό της έδωσε νερό από το φλασκί της, η Δέσπο φώναξε με τρεμαμένη φωνή. Δεν θέλω για μένα το νερό. Για να γεμίσω τη στάνα μου το θέλω να πίνω ή φαντάρι μας να ξεδιπλάσουν. Αυτά είπε και σε ψύχησε. Βλέπετε κόρες μου πως φτάνετε στα λόγια μου. Σας βαστάει μωρέ να αφήσετε τους φαντάρους μας χωρίς τρόφιμα, χωρίς νερό, χωρίς μάλινα ρούχα. Όχι. Τότε τι καθόμαστε, πάρτε τα πράγματά μας και πάμε. Άντε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πάμε. Οι Έλληνες πολέμησαν και νίκησαν στα αλβανικά βουνά. Γράφτηκε με εξίτηλα γράμματα ο έπος του 40. Ο φασισμός του Μουσολίνη τσακίστηκε και κουκουλάστηκε στις κορφές στα καταράφια της Πίνδου. Τώρα το ξέρουμε πως την νίκη και κέρδισαν απλόι χωρητές και ξαμόι. Χίτες και σιδήρες, τα γελιαστά και καχαρούμενα παιδιά χωρίς σοτάνες και αλλού χάρη που όλοι τους ξέρουν καλά την ιστορία της πατρίδας μας. Παιδιά μου, ο πόλεμος για σας περνάει διαμεχτής. Το ναζίκο ο πόλεμος δεν είναι εκδικητής. Είναι ο θυμός της άρησης και της δημιουργίας. Η Ελλάδα είναι αβαστίατη με δάκτες και με τιμές της νίκης. Πονδεσμήμενος την έπαθε τεκνίτη. Η δόξα τα καμπάρι της, η αλήθεια είναι δική της. Για άλλη είναι και στο πόλεμα μέσα η ζωβιλισία, ο τάπος είναι πέρασμα προς την αθωρασία. Της 20 επαιδείου 1941 η Γερμανή παίρνει στην αυτή. Δεν πήγε με ήδη μαχαιριά από εκείνη που δώσαμε όταν είδα να κυματίζει απάνω στη Ακρόπολη ο αντίδατος σταυρός στο Γερμανά. Το μέτωπο καταραίει, η Ελλάδα στη σκλαβιά, αρχίζει η μαύρη περίοδος της κατοχής.
4 μαύρα χρόνια σκλαβιάς και μαρτυρίου για το λαό μας. Ο λαός μας υποφέρει κατερικά τις διώξεις, τις φυλακίσεις, την εξορία, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τη λελασία των χωριών, τα βασανιστήρια, τις θανατικές εκτελέσεις, υπομένει την πείνα και τις στερήσεις. Χιλιάδες πεθαίνουν από την πείνα και την δυστυχία. Χιλιάδες νεκροί από τα εκτελεστικά αποσπάσματα των Γερμανών και των Ιταλών. Όλη η θυσία στο βωμό της λευτερίας. Μα και πάλι ο ελληνικός λαός μέσα από τα συντρίμια του βρίσκει τη δύναμη να αντισταθεί. Στέκεται ορθός, γενναίος και περήφανος. Αγωνίζεται εναντίον του κατακτητή. Ανατινάζει υποθήκης πυρομαχικών, αεροδρόμια, πλοία, γέφυρες. Με κορυφαία στιγμή την ανατινάξη της γέφυρας του Βουργοπόταμου. Ο λαός ξεσηκώθηκε και γράφει καινούριο έπος, το έπος της εθνικής αντίστασης. 12 Οκτώβρη 1945 η ελευθερία ξαναγύρισε στην πατρίδα της. Η σημαία του Αγγελωτού Σταυρού υποστέλλεται και στον ιερό βράχο της Ακρόπολης κυματίζει η βαλανόλευκη. Επιτέλους, οι σημαίες οι φοβερές ξεδιπλώθηκαν στις ελευθερία στον αέρα. Όμως οι Έλληνες πολέμησαν και νίκησαν. Απορρίπτεται γιατί τόσο λίγοι νίκησαμε. Ρωτήστε τους λόφους των σκοτωμένων μας τις καρδιές, εκείνες τις ζεστές της λευτεριάς και θα σας απαντήσω. Αδερφέ μου σκοπέ, αδερφέ μου σκοπέ, σα ακούω μα πεπατάς πάνω στο χιόνι. Σα ακούω που βήθεις μες την παγωνιά. Σα γνωρίζω αδερφέ μου και με γνωρίζεις. Στοιχήμα της αριστερά μέσα στο στίχο σου πως έχεις μια καρδιά. Θυμάσαι, είπες κάποτε ότι να πατήσουμε κοντά κοντά στον τοίχο του παλιού σπιτιού. Θα έχουμε ακόμα με κοιμωλία γραμμένα τα παιδικά μας όλα. Γέρασε η μάνα σου, σφουγαρίζοντας τις σκάλες των Υπουργείων. Το βράδυ σταματάει στη γωνιά να αγοράσει λίγα κάρβουνα από το καρότσι του πατέρα μου. Το κοιτάζονται μια στιγμή και χαμογελάνε την ώρα που γεμίζεις το όπλο σου και ετοιμάζεσαι να με σκοτώσεις. Ακούω τώρα τις αυλίες σου στο ζόρι. Θέλω να πας να κοιμηθείς. Καληνύχτα λεπτυγμένη αδερφέ μου και όταν σου πω να με πυροβολήσεις, σύπαμε αλλού. Μην σηκώδηλεψείς την καρδιά μου. Κάπου βαθιά της ζει το παιδικό σου πρόσωπο. Δεν θα ήθελα να το λαβώσεις. Και ξημέρωσε η μέρα της λευτεριάς. Τα ραδιόφωνα παίζουν τα εμβατήρια της νίκης. Ο έρημος δρόμος γεμίζει φωνές και σημαίες. Είμαστε ελεύθεροι, είμαστε ελεύθεροι. Η σημαία, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός πλήρωσαν με πολύ αίμα και πολλές θυσίες την αγάπη τους για την ελευθερία. One of the parents, Arifili's mom, has given us pictures from her papu and some of the letters and some of the pictures from the actual war. So it brings us a little closer to what they actually went through. So take a few minutes as they are potimazon and adis to pram papu tis Arifili's. Bye.
καπνό στα παιδικά, ανάσα εφηβεία. Στον τοίχο ματωμένα ιδανικά, μετάλλια και βραβεία. Στον τοίχο ματωμένα ιδανικά, μετάλλια και βραβεία. Thank you for welcoming Ms. Sedaris. I keep answering the phone every time she calls, so there must be something going on, right? Boys and girls, I'm glad you learned something. You had fun along the way, and you made a memory, which is a wonderful thing. Thank you to our teachers, all of our teachers. A round of applause for everyone in the room who influences our children. To our parents, thank you for your support of St. Demetrio's School. Thank you for your support of your children. And to you, boys and girls, wonderful job today. Thank you for making this Friday a lot more interesting than last Friday. That's all I'll say. Σε κουβέντα καλή σιωπή.
την ξέρει και την Πήραμε κάτι το πλαστό για
Νομίζω άλλο χαιροκότημα για τα παιδιά, μας. Και πάλι σας ευχαριστούμε που πάντα μας προσυνήθετε και είστε πάντα στην πλάι μας και να πούμε μας εμπιστεύεστε κιόλας. We thank you for everything and on behalf of the entire administration, we thank you. Παιδιά, you did an amazing job. I am so proud of you. Ζήτω το σχολείο μας, ζήτω του Αγίου Δημητρίου και ζήτω τα παιδιά μας. Είμαστε τόσο περίφημοι για αυτά τα παιδιά σήμερα. We'll give you a few minutes to look around at the decorations. You can also see them for a little bit and then we're going to send them back upstairs. Boys and girls, you all know we're going back to school, right? All right, no more begging with Ms. Sedaris. We're all going back. We have work to do. And it's Friday. You guys did a great job. I'm so proud of you. Thank you.